Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Μπορεί η απρόβλεπτη νίκη για τους περισσότερους του Donald Trump να πυροδότησε μια αντίστοιχα απρόβλεπτη άνοδο στα παγκόσμια χρηματιστήρια. Η πρώτη του ομιλία όμως ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών πλέον δεν ενθουσίασε τους επενδυτές, με αποτέλεσμα οι διεθνείς αγορές να δέχονται ισχυρές πιέσεις. Τι έχει αλλάξει? Μαζί μας η Βάσο Αγγελέτο, δημοσιογράφος στην Inside.gr. Πάσο, καλησπέρα. Η αλήθεια είναι ότι η πρώτη μέρα των αγορών με πρόεδρο τον Τραμπ είναι βαμμένη κόκκινη. Ο λόγος είναι η ανώμαλη προσγείωση των επενδυτών, καθώς ο νέος Αμερικανός πρόεδρος δεν είπε κάτι διαφορετικό στην ανακτήρια ομιλία του από αυτό που είχε εξαγγείλει προεκλογικά και αυτό που επαναλάμβανε και μέχρι να αναλάβει το αξίωμα. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι οι επενδυτές έφτασαν αντιμέτωποι με την ώρα της αλήθειας, καθώς στην ομιλία του νέου πρόεδρου διέκριναν τον έντονο προστατευτισμό των πολιτικών που σκοπεύει να εφαρμόσει. Τι σημαίνει, ποιες είναι οι προστατευτικές πολιτικές που θέλει να ακολουθήσει ο Τραμπ? Πρώτα απ' όλα έχει εξαγγείλει ότι θα επαναδιαπραγματευτεί, θα αποχωρήσει από διεθνές εμπορικές συμφωνίες, όπως είναι η Εμπορική Συμφωνία των Κρατών Ασίας Ειρηνικού, την οποία έχει εξαγγείλει ήδη ότι θα καταργήσει, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποχωρήσουν από αυτήν. Και κατά δεύτερον είναι η Συμφωνία ΝΑΦΤΑ, η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου των Κρατών της Βόρειας Αμερικής, την οποία τώρα έρχεται και λέει ότι θα επαναδιαπραγματευτεί. Όλες αυτές οι δηλώσεις του Τραμπ δημιουργούν μεγάλη νευρικότητα και στους εμπορικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών. Γι' αυτό είδαμε και σήμερα στην Ασία και τον δείκτη Nikkei στο Τόκιο να πέφτει κατά 1,30% και την ισοτιμία δολαρίου yen και αυτή να καταγράφει απώλειες 0,8% περίπου. Γιατί υπάρχει έντονος προβληματισμός και από τους επενδυτές και από τους αναλυτές ότι θα συρρυκνωθεί σημαντικά το τοπίο του εμπορίου, των εμπορικών συναλλαγών διεθνώς. Και φυσικά αυτό δεν λειτουργεί προς όφελος των υπόλοιπων κρατών πέραν των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό βέβαια που ήταν θετικό και είχε δώσει μεγάλη όθηση στις αγορές εν ώψη της Προεδρίας Τραμπ ήταν οι πολιτικές που είχε εξαγγείλει ο νέος πρόεδρος ότι θα ενισχύσει τις δημόσιες δαπάνες στη χώρα του για προς όφελος των έργων υποδομής και ότι επίσης θα επαναπατρίσει τα κεφάλαια των Αμερικανών στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι θα αυξήσει δηλαδή τις κεφαλαϊκές ροές προς τη χώρα του και ότι θα αυξήσει και την παραγωγική δραστηριότητα, δηλαδή ότι θα φέρει τις μεγάλες αμερικανικές βιομηχανίες πίσω στις ΗΠΑ. Βέβαια τώρα όσο πέφτουν οι τόνοι και επικρατεί μία ψυχραιμία, συνειδητοποιούν και επενδυτές ότι όλα αυτά τα μέτρα πρέπει να περάσουν από τη γερουσία, το οποίο σημαίνει ότι είναι αμφίβολο κατά πόσο τελικώς θα εφαρμοστούν. Έτσι η θετική αυτή επίδραση που βλέπαμε τόσο καιρό αυτές τις 6 εβδομάδες του ράλι στη Wall Street και στις υπόλοιπες αγορές. Έχει αρχίσει και πέφτει. Ναι, έχει αρχίσει και μετριάζεται. Ενώ ενθουσιασμένη δεν είναι ούτε η Ευρώπη από αυτές τις εξελίξεις. Γι' αυτό και σήμερα το κορυφαίο στέλεχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο Κερέ, δήλωσε ότι ο οικονομικός προστατευτισμός είναι κακή ιδέα, κάνοντας έτσι σαφές τις διαθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στη ΣΥΠΑ.